Στην προκήρυξη του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν προχωρούν οι Ταλιμπάν που έχουν επικρατήσει στη χώρα και τις τελευταίες ώρες έχουν εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο στην πρωτεύουσα Καμπούλ. Η χώρα επιστρέφει στο καθεστώς που βρισκόταν προ-20ετίας, όταν ο Δυτικός Συνασπισμός υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες εκδίωξε τους Ισλαμιστές ως απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ταλιμπάν συνάντησαν ελάχιστη αντίσταση κατά την είσοδό τους στην Καμπούλ. Κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στα περίχωρα της πόλης, στην περιοχή Καραμπάχ, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αφγανικής Πρωτεύουσας. Τις τελευταίες ώρες, ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι εγκατέλειψε τη χώρα προς άγνωστο προορισμό. Πρεσβείες δυτικών χωρών εκενώνονται. Αμερικανοί διπλωμάτες και προσωπικό της πρεσβείας έχουν μεταφερθεί στο αεροδρόμιο της πόλης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν. Το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη διπλωματική του παρουσία στην Καμπούλ και θα βοηθήσει προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης, ανέφερε αξιωματούχος του οργανισμού.